Χαίρετε, είμαι ο Γιώργος Σιμουίδης, εισηγητής στην Bar Academy, ιδιοκτήτης του Bar Lando στη Θεσσαλονίκη και είμαι εδώ σήμερα για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Γιώργο, πώς ξεκίνησες, πόσα χρόνια είσαι στον κλάδο? Ξεκίνησα πριν καμιά 15 χρόνια, 16, σε ένα bar restaurant. Δεν ήμουν σαν μπάρμαν εκεί, ήμουν στα οικονομικά του μαγαζιού, αλλά τελικά κάποιοι μου είπαν: Γιώργο, είσαι μπάρμαν. Σε κάποια σεμινάρια που κάναμε μπάρμαν εκεί, και εγώ απαντούσα σε ερωτήσεις και μου είπαν: Αδερφέ, εσύ είσαι μπάρμαν. Στην αρχή βοηθός, αλλά τελικά εμφανίστηκε ότι τα κοκτέιλ τα ήξερα καλύτερα από τους βασικούς και γενικά τι είναι το κάθε απόσταγμα, τα ήξερα καλύτερα. Γιατί είχα το κουσούρι, διάβαζα. Δηλαδή από μικρός έπινα gin tonic και διάβαζα τι είναι το gin και γιατί gin tonic. Από πριν γίνω μπάρμαν. Έχεις υπάρξει ιδιοκτήτης μπαρ? Ναι, φυσικά, τώρα στο Λαντόζ. Και παλαιότερα σε ένα άλλο, αλλά θέλω να το ξεχάσω, εκείνη την ιστορία. Γιατί δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν είχα ολοκληρωμένο κόνσεπτ και συνεργάτης φυσικά, το μεγαλύτερο όπλο που πρέπει να έχεις για μια τέτοια δουλειά. Πώς πήρες την απόφαση να εξελιχθείς ως bartender στην αγορά? Το πήρα. Με πήγε αγορά. Γενικά από την έπαρση όλη αυτή με τα κοκτέιλ, εγώ είχα το κουσούρι που άρχισε να μ' αρέσει να διαβάζω. Τώρα μ' άρχισε στα γεράματα να διαβάζω και έτσι. Πήγε σε κάποια σχολή για σεμινάριο? Όχι. Καμία? Όχι. Όλα εμπειρικά? Μάλιστα. Τι πιστεύεις για τη φιλοξενία στη Θεσσαλονίκη, τι κάνει τη μεγάλη διαφορά? Πιστεύω ότι επειδή είμαστε μικρή πόλη, γνωριζόμαστε μεταξύ μας, δεν μπορούμε να είμαστε ούτε αγενείς ούτε τίποτα. Αναγκαστικά μας βγαίνει από μέσα μας να βλέπουμε κάθε μέρα τους ίδιους και τους ίδιους και τους φερόμαστε καλά. Οπότε είναι στο DNA μας και ξένος να είναι, πάλι θα το φερθούμε καλά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου σεμινάριο της Bar Academy? Το management φυσικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το management. Δεν είσαι εισηγητής? Δεν είμαι εισηγητής, αλλά μ' αρέσει που το έκανα πάρα πολύ με διαφορά. Ο Γιώργος Παπαδοκούλας. Κομμωδία όρθια. Τι να λέμε τώρα. Φοβερός. Φοβερή μεταδοτικότητα, αλλά εντάξει, περνάς και καλά. Έχεις γυρίσει μπαρ στην Ελλάδα. Θα έλεγες ότι έχεις εντυπωσιαστεί από κάποιο από το Bar & Tie και το Seven Jokers? Classic φυσικά το Negroni, Tiki Mai Tai, Modern Classic. Όχι. Whisky, Rumi ή Tequila? Απαντήσω, whisky, whisky και whisky. Για τον λόγο ότι μόνο που σκέφτεσαι ότι σήμερα ξεκινάει κάποιος να κάνει που θα το πιείς μετά από 15 χρόνια και το σχεδιάζει στο μυαλό του, πώς θα το αποστάξεις, σε τι βαρέλι θα το βάλει, θα αλλάξει το βαρέλι ή θα το αλλάξει το βαρέλι, θα του αρέσει. Και όλο αυτό το συναθλίβο μετά από 15 χρόνια το πίνεις και λες εσύ, είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που ήθελε όντως να δώσει αυτός ο άνθρωπος, όχι αποσταγματοποιός. Πώς είναι η μετάβαση από bartender της αγοράς και παράλληλα σε μια εταιρεία εκπαίδευσης? Νομίζω ότι ήρθε πολύ ομαλά. Μου τύχε και ο COVID, οπότε ξεκίνησα, έκανα μαθήματα. Είχα τον COVID, ξανανεώθηκα, είδα άμα τα κάνω σωστά. Μ' αρέσει γενικά να μεταδίδω γνώσεις πάρα πολύ. Και ελπίζω ότι είναι και οι σωστές. Έκανες κάτι μέσα στην καραντίνα την οποία σε εξέλιξε ως άνθρωπο ή επαγγελματία? Ως άνθρωπο φυσικά. Προσπάθησα να βάλω κιλά γιατί είχα φτάσει 65 κιλά. Ως επαγγελματία έκανα κάποια διαδικτυακά σεμινάρια με εξωτερικό, κυρίως για ουίσκι και λίγο για ρούμι. Τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ στο εκπαιδευτικό κομμάτι? Να κάνω τους νέους να ενθουσιάζονται, να παθιάζονται με τον κόσμο της εστίασης και κυριότερα για τον bartending. Ποιο ή ποια είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός καλού bartender? Ευγενικός, καθαρός και συνεπής. Τέλος. Ποιο θα ήταν το χαρακτηριστικό ενός bartender το οποίο θα σε έκανε να διακόψει την συνεργασία μαζί του αν ήσουν bar manager? Να μην ήταν ευγενικός, να μην ήταν συνεπής και να μην ήταν καθαρός. Έχεις ταξιδέψει σε μέρη με κεντρικό ενδιαφέρον τον bartending και τον τουρισμό? Σκωτία για προστακτήρια και Μεξικό. Πάλι σε προστακτήρια. Έχεις κάποιο role model, mentora? Την καίμε, δεν έχω τίποτα. Τι εννοείς κάποιον ξένο κάτι τέτοιο? Κάποιος που μου αρέσει απλά, όχι μέντορας, είναι ο Ντένι Τζόμπι. Φοβερός. Τον έχεις γνωρίσει? Τον έχεις γνωρίσει? Εγώ τον έζησα δύο μέρες εδώ. Τύπος είναι. Respect. Ναι, γεια σας, μια μαργαρίτα θα ήθελα, αλλά χωρίς πάγο. Δεν βάζουμε πάγο. Χωρίς πάγο γιατί έχω τα λαιμά μου. Μα δεν βάζουμε πάγο. Βάλτε λίγο. Όλη αυτή η εξέλιξη από τους bartenders πιστεύεις αναγνωρίζεται από τον πελάτη? Ναι. Έχει ανέβει ήδη το επίπεδο χωρίς να καταλαβαίνουμε εμείς δουλειά, αλλά πιστεύω ναι, αναγνωρίζεται. Μπορώ να κάνω προσωπικές ερωτήσεις? Παρακαλώ. Μου έχουν εξηγήσει ότι είστε ένα μεγάλο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ.
Και wow. Μόνο. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Και με τον Τζαλικίδη που είναι γυραιό, πώ τα πάτε. Δεν υπάρχουν στο χάρτη. Άστο να παίζει εκεί πέρα με τα καφεδάκια του, με τη γογαλάκια του. Άστο. Μόνο ΠΑΟΚ. Τι προτιμάτε, Παρθένη ή ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Γιατί τόσο πολύ ΠΑΟΚ. Γιατί έτσι μάθαμε, μικρά παιδιά. Δεν. Έχεις κάποιο χόμπι πέρα από τον bartending? Κάνω στατικό μοντελισμό, αεροπλανάκι, αερογράφους και δεν συμμαζεύεται. Τα πετάς όλα? Όχι. Είναι αυτά, τα κοιτάς μόνο. Τα βάφεις, τα κάνεις, τα κοιτάς μόνο και, και είσαι περήφανος. Πιστεύεις, νιώθεις μερικές φορές που όταν στείλεις ένα κοκτέιλ, κάνεις γαρνιτούρες, ότι είναι πολύ κοντά? Ναι. Πάρα πολύ όταν δουλεύεις και την τζιμπίδα και είσαι ακριβής και το κοιτάς από την γωνία. Φαίνεται ωραίο, δεν φαίνεται πόσο ζάχαρη άχνη έπεσε από πάνω, το ποτήρι είναι καλά. Η πούδρα σου έπεσε καλά. Όλο αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με τον μοντελισμό. Και αστρονομία, τηλεσκόπιο, πλανήτες, άστρα. Έχω ακούσει και τη Γέννη. Είμαι και λιγάκι από αυτούς. Για να κάνω παιχνίδι, έτσι, αφιστούν οι άνθρωποι. Football manager. Call of Duty. Έλα. 8 ώρες το κάθισμα, αλλιώς δεν σηκώνεσαι, δεν είναι gaming. 8 ώρες το λιγότερο. Ως ιδιοκτήτης, πώς βρίσκεις προσωπικό αυτή την περίοδο? Συνήθως έρχεται ο κόσμος και λέει: θέλω να δουλέψω στο Λαντόζ. Δεν δυσκολεύουν ιδιαίτερα. Τώρα, αυτόν τον καιρό, λίγο έχουμε λίγο έλλειψη στη Θεσσαλονίκη. Σε σέρβις κυρίως έχουμε λίγο έλλειψη. Αλλά γενικά δεν είχα ποτέ πρόβλημα, ερχόντουσαν από μόνοι τους. Πάμε και μπόνους, τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάποιο σεμινάριο που θα ήθελες να κάνεις? Σεμινάριο γρήγορη οδήγηση με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σε πίστα μέσα να τρέχω. Έξω δεν τρέχω, μέσα εκεί θέλω να τρέξω. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που μου κάνατε λοιπόν. Ευχαριστώ την Bar Academy, την Bar Academy TV. Κάντε like, subscribe και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να με βρείτε στα social media. Ευχαριστώ. Bye! Bye!